πούμε, μετά Σεπτέμβρη με Οκτώβρη έχω και άλλο. Έχω, θα πάμε με τον Αντώνη Ρέμο, 45 μέρες, 45. Θα είμαστε Καναδά, Αμερική, Αυστραλία. Θα είστε με το φίλο σας όμως, τον Αντώνη Ρέμο, που ξέρω είναι μεγάλη. Αυτό το περιμένουμε και οι δύο, ναι. Γιατί έχω μεγάλη αγάπη και λατρεία. Τον αγαπώ πάρα πάρα mm-hmm. πολύ. Ναι. Λατρεύω. Και έχετε και μια υπέροχη κόρη, δύο εγγόνια. Ναι, ναι. Έχω μια καταπληκτική οικογένεια γενικά. Ναι. Καθόμαστε στο ίδιο σπίτι, πάνω κάτω. Ναι. Ναι, ναι. Και τα εγγόνια έχουν κάποιο τραγούδι σας, έτσι που τραγουδούν συχνά μαζί. Καλέ, δεν έχουν τέτοια πράγματα. Ξένα ακούνε. Τι ξένα, θα ακούσουν, λαϊκά θα ακούσουν. Ακόμη δεν μπορείς να πεις ένα παιδί, ξέρεις τι δουλειά κάνει η γιαγιά σου. Τίποτε. Νοικοκυρά. Πέραν αυτού δεν είμαι ή τραγουδίστρια ή καμία φίρμα ή τίποτε. Στο σπίτι. Είπαμε που είμαι, μόνο εκεί πάνω, πουθενά άλλου. Πήρε κανείς τη φωνή σας? Όχι, και δοξάζω το Θεό γι' αυτό. Γιατί? Απαπαπαπα. Δεν θα ήθελα καθόλου. Έχεις δει ποτέ κανένα παιδί να προοδεύσει έχοντας γονιό τραγουδιστή ή ηθοποιό? Ας είναι καλύτερος από το γονιό. Ναι. Όλοι, γιατί έτσι είμαστε. Καλά, ο πατέρας του ήταν σπουδαίος, ή η μάνα του, ή ο μπαμπάς του, τι ωραία τραγουδούσε. Και καταρακώνονται τα παιδιά. Πες μου ένα από το Χόλιγουν, πολύ λίγοι. Ναι, στα ναι. εκατομμύρια ηθοποιών, τραγουδιστών, 3-4 ναι. είναι αυτοί που ξεχώρισαν. Ναι. Ο Ντάγκλας, ξέρω εγώ, η Μινέλη. Ναι. Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Ευλογώ το Θεό που δεν έγινε μου, τη κόρη μου, τα εγγόνια, Παναγία μου, τίποτε. Η μεγαλύτερη ιδιοτροπία μου είναι. Δεν μ' αρέσει, δηλαδή παίρνει ένα βιβλίο και κάνεις έτσι. Και αυτό το τσαλάκωμα του φίλου με νευριάζει πάρα πολύ. Όπως δεν μπορώ την οδοντόκρεμα να την πατάνε στη μέση και να την αφήνουν έτσι. Πρέπει να πηγαίνει ίσια η οδοντόκρεμα, πάρε και αυτό. Εντάξει, μικρές ιδιοτροπίες, δεν βλάπτουν κανένα.